Και βεβαίως υπάρχει ένα στοιχείο με συνομιλία της ΑΕΠ για τον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού Βόλου 0-4. Είναι το περίφημο μάτς, γιατί γελάτε κύριε Γιλόπουλε. Γιατί ήταν μάτς πρωταπριλιάτικο αστείο. Πώς να χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό Βόλου 0-4. Καλά, έχασε. Ναι. Το βρήκατε αφύσικο. Τελείως. Τελείως. Λοιπόν, εκεί κύριε Κωνσταντινίδη, τι έχουμε ως καλό συνάδελφος να μας βοηθήσετε. Κοιτάξτε, όπως είπατε, υπάρχουν 39.000 συνομιλίες ακόμα, οι οποίες δεν έχουν απομακρυνθεί. Βέβαια, εδώ η πολιτεία έχει μια ευθύνη ότι αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει και πρέπει όλες αυτές οι συνομιλίες να απομακρυνθούν και να δοθούν στη δημοσιότητα. Εγώ θα το δύο ερωτήματα. Υπάρχει συνομιλία ενός των εγκλεισμένων σήμερα στη φυλακή προφυλακιστέων με μάνατζερ του τερματοφύλακα ΤΣΑΕΚ, του κυρίου Σάχα, στις συνομιλίες αυτές. Του κυρίου Σάχα. Με, τον ξένο μάνατζερ, όχι τον Έλληνα. Να. Τον ξένο μάνατζερ του κυρίου Σάχα. Σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να πρώτο ήθελα να τον πάρει στην ομάδα του. Η συνομιλία είναι. Αν υπάρχει αυτή η συνομιλία, να βγει. Όπως επίσης και αν είναι η διοίκηση της ΑΕΚ, η οποία δεν φαίνεται να είναι πουθενά ανακατεμένη, έμαθε αργότερα ή γνώριζε ή κάποιος την ενημέρωσε για αυτά τα συμβάντα τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτού του μάτσα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα, αλλά περιμένουμε να απομακρυνθούν κιόλα. Για το συγκεκριμένο μάτς αφορά μόνο το Σάχα. Μόνο, ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να πούμε. Άμα υπάρχουν και άλλοι, γιατί ας μην πει το ονόματα. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που παίζουν τώρα στην ΑΕΚ. Όχι. Δεν έχουν παίζουν τώρα. Δηλαδή, με αυτό που λέτε για τη σημερινή διοίκηση, για τη διοίκηση Αδαμίδη, θέλετε να πείτε ότι τους απομάκρυνε και εξ αυτού του λόγου, διότι ο κ. Αδαμίδης, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, ουδέποτε έχει πει ότι είχε υποψία για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή και αυτό συνέτεινε στην απομάκρυνση. Εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές αναφέρονται και οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έχουν φύγει από την ΑΕΚ. Καλά, στη συνομιλία. Ένα λεπτό. Να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο. Είναι μόνο μία ως λογική σκέψη. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι είναι και ακριβώς έτσι. Ασφαλώς, ασφαλώς. Και δεν μας ενδιαφέρει αυτό κιόλας. Ναι. Εάν έτσι λειτουργήσε η ΑΕΚ, θα είχε ενδιαφέρον να το πει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΑΕΚ και όχι οποιοδήποτε άλλος. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συνομιλία τώρα, είναι με τον μάνατζερ. Με τον ξένο μάνατζερ. Τον ξένο μάνατζερ του Σάχα. Μάλιστα. Και σε αυτή τη συνομιλία ακούγεται κάποια συνδιαλλαγή, μια μορφή συνδιαλλαγής. Θα περιμένουμε να απομακρυνθούν. Λογικά δεν πλάθαν κουλουράκια. Κάτι άλλο λέγανε. Μάλιστα. Αν ήθελε πάντως να τον αγοράσει, θα επικοινωνήσει με τον Έλληνα μάνατζερ, όχι τον ξένο. Πάνω με αυτό που κάνετε, κύριε Κωνσταντινίδη, τώρα φέρνετε και στο μυαλό των φίλων της ΑΕΚ τις φάσεις, γιατί δεν έχουν φύγει τα γκολ. Εκεί ήμουνα, στο παιχνίδι ήμουνα. Τα γκολ όπως έχουν μπει, δηλαδή το 0-1 που ο Σάχα κοιτούσε προς άλλη πλευρά, ή στο 0-2 που έπεσε με χρονοκαθυστέρηση όπως ανοίγουν τα χρηματοκιβώδια στις τράπεζες. Εγώ δεν λέω ότι ο Σάχα εμπλέκεται σε όλη και καλά. Λέω ότι υπάρχει μία συνομιλία μεταξύ ενός από αυτούς που είναι σήμερα στη φυλακή με τον ξένο μάνατζερ του Σάχα. Το τι έγινε. Δύο είναι όλοι και όλοι, δεν μας λέτε ποιος είναι. Τρεις είναι. Τρεις. Ποιος είναι ο είναι ο κύριος Μπέος, ο κύριος Τσακογιάννης και ο κύριος Καρακούλιας. Λοιπόν, το τι έγινε μετά. Εάν κάποιοι παίχτες στηθήκαν ή όχι. Εάν δεν στηθήκαν. Ή το αποτέλεσμα είναι, ήρθε τυχαία. Ή κάποιοι το παίξαν στο στοίχημα. Είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω εάν κάποιοι στήσαν το παιχνίδι. Γνωρίζω ότι υπήρξε συνομιλία. Αυτό το οποίο λέω ότι υπήρχε και υπάρχει στις αυτές τις συνομιλίες, υπάρχει συνομιλία ενός ξένου μάνατζερ με έναν από τους εγκλεισμένους που συζητάνε αυτό το παιχνίδι. Μήπως γνωρίζετε όμως. Αφού ακούσατε αυτές τις συνομιλίες, μήπως ακούσατε κάποιες. Δεν ήμουν στο κοριό να τις ακούσω. Τις διαβάσατε κάπου, τις είδατε. Μήπως υπάρχει καμιά συνομιλία που λέει ένας από τους ενδιαφερομένους την επόμενη μέρα πέταξε για Αμερική. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Υπονοείτε κάτι, κύριε Γιδόπουλε. Λέω μήπως. Η συνομιλία αυτή γίνεται πριν από τον αγώνα ΑΕΚ Βόλου 0-4. Πριν από τον αγώνα ΑΕΚ Βόλου. Πριν από τον αγώνα. Μάλιστα. Είναι μερικές μέρες, μερικές ώρες.
Ακριβή ώρα δεν έχω. Πάντως πριν τον αγώνα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ερώτηση. Κυριακό, ναι, με αυτό που λέει τώρα. Σε αυτό το θέμα, σε αυτό θα μιλήσω. Ναι, 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 με αυτό που λέει τώρα ο κ. Κωνσταντινίδης. Δίνει μια άλλη διάσταση, μια άλλη υπόσταση σε αυτό που και εγώ και εσύ και ο ίδιος έχει ακούσει να συζητάνε οι φίλαθλοι μετά από εκείνο το παιχνίδι και όλο το υπόλοιπο διάστημα. Για περίεργες συμπεριφορές, για αυτό που εμείς θα μπορούμε να το πούμε για να είμαστε και καλυμμένοι, μια κακή παρένθεση, μια άσχημη ημέρα. Έρχεται τώρα και μας λέει ότι. Είμαστε και λίγο καχύποπτοι. Μετά από όσα γίνονται αυτά, τώρα είμαστε και λίγο καχύποπτοι. Το βασικό για μένα είναι το εξής. Υπάρχει συνομιλία. Ότι όλες αυτές οι συνομιλίες, όσες έχουν γίνει και οι 39.000 συνομιλίες που υπάρχουν, πρέπει να βγουν στο φως οι δημοσιότητες. Όλα όσα αφορούν το ποδόσφαιρο πρέπει να βγουν στο φως οι δημοσιότητες. Και γρήγορα. Δεν πρέπει, και γρήγορα. Και δεν πρέπει να συγκαλυφθεί τίποτα. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος και ο διοκτήτης του Ολυμπιακού Βόλου να είναι στη φυλακή. Να έχει κατηγορηθεί ότι έχει στήσει παιχνίδια και κανένας παίκτης του Ολυμπιακού Βόλου να μην έχει καλεστεί στον εισαγγελέα. Και μάλιστα να παίρνουν μεταγραφές στις υπόλοιπες ομάδες. Το ίδιο γίνεται και με την Καβάλα. Όπου δεν είναι φυλακή αλλά καταζητείται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να μπουν όλα στη φόρα και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους. Όποιοι και να είναι, όσο ψηλά και αν είναι. Ο κύριος Μαρινάκης. Ενώ εμφανίζεται στις πρώτες κατέντες, δεν έχει καλεστεί ακόμα ούτε στον εισαγγελέα στον ανακριτή να μιλήσει. Ή έχει καλεστεί και κάνω λάθος. Νομίζω δεν έχει κληθεί κανείς από τους 68 υπόλοιπους κατηγορούμενους. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, να τελειώσει η σαπίλα, για να μπορέσει και ο κόσμος να μπορεί να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο χωρίς υπόνοιες, χωρίς να αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουν, χωρίς να αισθάνεται ότι είτε ποδοσφαιριστές, είτε προπονητές, είτε πρόεδροι παίζουν άλλα παιχνίδια. Εις βάρος του κόσμου και στην πλάτη του κόσμου. Αν υπάρχει σχόλιο από τον κύριο Δαϊλάκη, ο οποίος έχει και μία δυσκολία στην επιστροφή, γι' αυτό πρέπει να τον αφήνουμε να μιλάει κιόλας. Ναι, κύριε Δαϊλάκη. Υπολογίζω περίπου τι λέτε. Αυτό που έχω να πω είναι, φαντάζεστε κάποιες ημέρες να μην λειτουργούσε καλά ο Κοριός, δηλαδή να ήταν ψόφιος Κοριός. Και το δεύτερο αυτό που έχω να πω πάλι είναι ότι προς στοιχήματος και μετά στοιχήματος. Έχετε την εντύπωση ότι το όλο κόλπο δεν δουλευόταν πριν. Θα μας το πει αυτό ο κύριος Γιδόπουλος, κύριε Δαϊλάκη, ο οποίος εγώ θυμάμαι. Ο κύριος Γιδόπουλος ξέρει τι λέει. Θα μας το πει. Εγώ θυμάμαι σε ανύποπτο χρόνο, πρέπει να 4-5 χρόνια πριν, σε μία ραδιοφωνική συνέντευξη, είχα επιμείνει πάρα πολύ και τον είχα πιέσει να μου πει τι γνωρίζει για αυτές τις υποθέσεις. Διότι μιλούσε διαρκώς για καραστημένα πρωταθλήματα σε τρεις επαγγελματικές κατηγορίες λόγω στοιχήματος. Είναι γεγονός ότι όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά προτριετίας με την Τρίτη Εθνική, είδα αποτελέσματα τα οποία ήταν τόσο παράξενα που δεν τα πίστευες. Και δεν ήταν αποτελέσματα που επιμένετε μεταξύ ποδοσφαιριστών και προέδρων, ήταν αποτελέσματα που τα έφερνε μια συμμορία διαιτητών. Μάλιστα θυμάμαι συγκεκριμένα, παίζαμε με μια ομάδα μέσα στο γήπεδο της Νίκης Βόλου και μας κέρδισε 1-0. Μια ομάδα που πρέπει να φάει 7 γκολ. Και στο τέλος μου λέει ο πρόεδρος να μην το ξέρουμε και εμείς να το παίξουμε. Ο πρόεδρος, ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος. Πραγματικά δεν είχε κάνει αυτός τίποτα, όπως δεν είχαμε κάνει και εμείς, αλλά υπήρχε μια συμμορία που έδρευε κάπου εκεί στην Κατερίνη, η οποία έλεγχε όλους τους διαιτητές της Τρίτης Εθνικής. Τα αποτελέσματα τα φέρνανε αυτοί. Αλλά μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Και στη Β' Εθνική υπήρχαν πολλά στημένα και στην Α' υπήρχαν, διότι από τη στιγμή που μπήκε το στοίχημα στη ζωή, αυτομάτως είναι ορισμένοι που δεν σπουδάσαν στη ζωή τους ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι, ούτε πολιτικοί μηχανικοί και βρίσκονται με τεράστια λεφτά. Με τι προσόντα τα βρήκανε. Αυτό που αποκάλυψε ο κ. Κωνσταντινίδης, κύριε Χίνα, όχι ως πρόεδρος της ΑΕΚ 1924, ως οπαδός, ως φίλος της ΑΕΚ. Κι εγώ φίλος της ΑΕΚ. Ναι, βεβαίως. Το γνωρίζω. Και φανατικός μας. Το γνωρίζω. Πώς ηχεί στα αυτιά σας. Ως οπαδό της ΑΕΚ μη με κακίσετε, εάν πολύ περισσότερο μας ενδιαφέρει πόσα ποσά έχει εισπράξει η Empire με τα προϊόντα τα οποία πουλάει, τι γίνεται με τις μετοχές της Morgan Stanley που είναι ενέχειρο και ποιος είναι ακριβό, ποιο είναι το μετοχολόγιο που θα εμφανιστεί. Αυτά είναι τα ουσιώδη ζητήματα για εμάς τους οπαδούς. Όχι κύριε Κίνα, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει αν η ομάδα σας. Χάσαμε με τον Ιωνικό ένα πρωτάθλημα. Θα φτιάξουμε το σπίτι μας και δεν θα μπορεί να μας χτυπήσει κανένας κύριε Γιδόπουλε. Γιατί το χάσατε το παιχνίδι. Γιατί το χάσατε το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Να μην πούμε και καμιά αλήθεια. Να κρυβόμαστε έτσι πίσω από το δεύτερο. Για ποιο λόγο, να μας πείτε. Χάσαμε το παιχνίδι με τον Ιωνικό και χάσαμε το πρωτάθλημα.
Πώς χάσαμε εμείς από τον Ιωνικό? Έτσι, είμαστε τόσο υποδιέστεροι και χάσαμε από τον Ιωνικό μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ήθελαν και παίκτες της ΑΕΚ? Δεν ξέρω αν το ήθελαν. Εγώ σας είπα ότι από τον καιρό που έφυγα δεν συμμετέχω ούτε κάνω αντιπολίτευση. Αλλά δεν πάβει να παρακολουθώ. Και να τα παρακολουθώ και με επιτάσσω στα παιχνίδια, γράφοντάς σας σε βίντεο, βλέποντας το καρέ για να δω και τι λάθη γίνονται. Πάντως αυτό έχει ένα δίκιο, κύριε Χίλα. Δηλαδή, μη θέλετε να αποφύγετε μια συζήτηση που πιθανόν να πλήττει κάποιους που δούλεψαν για την ΑΕΚ. Δεν απαραίτητο να πληγεί ολόκληρος ο σύλλογος από μια ενέργεια ενός υπαλλήλου της ΑΕΚ, αν συνέβη, αν υπήρξε, αν συμβαίνει αυτό που λέει ο κ. Κωνσταντινίδης. Τα μάχημα μέτωπα είναι αλλού, κύριε Θωμαϊδη. Επιμένετε. Είναι το 10% της ερασιτεχνικής, δηλαδή, η οποία ματώνει σήμερα. Αυτό που δηλαδή, έπαιρνε... Με ενδιαφέρουν τα 12 έπαιρνε... τμήματα της ερασιτεχνικής. Αν έπαιρνε ερασιτεχνική το 10% και εμείς χάναμε τέτοια παιχνίδια, δεν σας ένοιαζε? Δεν θα πείραζε κανένα στην ΑΕΚ αν ήταν στελεχωμένη, ανδρωμένη, με όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται. Αν οι παλέμαχοι ήταν πρωταγωνιστές, αν οι σύνδεσμοι δεν συρρυκνώνονταν και κλείναν τα γραφεία σε όλη την περιφέρεια, εάν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους που είναι πρωταγωνιστές, όπου λέγαμε Κωνσταντουδάκης, Θαλασσινός και Άος, εάν μπορούσαμε να κάνουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και βάζαμε τον κόσμο που είπε ο κ. Κωνσταντινίδης πρωταγωνιστή και όχι θέατη των εξελίξεων, μια τέτοια ισχυρία κανένας δεν την κουνούσε και κανένας μάνατζερ ή ο κ. Σάχα δεν θα απειλούσε την αξιοπιστία. Και αν βάζατε με ένα πρόεδρο και έφτιαχνα δύο παιχνίδια, τι θα κάνατε με όλα αυτά που είχατε φτιάξει? Δεν θα μπορούσε κανένας σε μια παγιωμένη δυναμική που θα τροφοδοτούσε μια τέτοια δυνατή ΑΕΚ, κανένας δεν την κουνούσε. Τι λέτε? Εκμεταλλεύονται ακριβώς το ότι είναι συρρυκνωμένοι. Να επαναλάβω πάντως ότι η ΠΑΕ δεν φαίνεται να έχει πουθενά καμία ανάμειξη. Ναι, το είπατε. Φυσικά όχι. Μα δεν μιλάμε για την ΠΑΕ. Μιλήσατε με όνομα συγκεκριμένο, είπατε συγκεκριμένο όνομα. Και δεν ξέρω, τον κύριο Καϊκοζόπουλο τον ενοχλεί. Μπορεί τον κύριο Χίνα να μην τον ενοχλεί και βλέπω μία έτσι αντίληψη ιδεατή της πραγματικότητας που είναι ενδιαφέρουσα. Ιδεολογικά δηλαδή την βρίσκω ενδιαφέρουσα. Θέμα και καλά κάνει. Αλλά ξέρετε, είναι μία φιλοσοφική προσέγγιση. Εδώ και πολλά χρόνια, ναι, κύριο Σίνα. Αλλά υπάρχει πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο. Και χαίρομαι που έχετε φιλοσοφική προσέγγιση γύρω από το ποδόσφαιρο και πολλές φορές σας ακούω με προσοχή και το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά με συγχωρείτε, εδώ μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Κύριε Χίνα, συγκεκριμένο. Και βλέπω ότι προσπαθείτε να αποφύγετε τη συζήτηση ως πρόεδρος της Ένωσης 1924 και αυτό με εκπλήσει προσωπικώς. Οι προτεραιότητες πιστεύω ότι είναι άλλες για τον οπαδό. Να επιληθούν τα άλλα. Απαντάτε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια τέτοια δυνατή απαντάτε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι τι γίνεται με τη Μόργαν Στάνλεϊ, ποιο θα τολμούσε? Θα συζητήσουμε αυτά. Το μετοχολόγιο. Γι' αυτό, κύριε, ένα λεπτό. Εγώ αυτό που είπα στον κύριο Κωνσταντινίδη πριν, ότι από την αρχή που βγήκαν οι συνομιλίες, που βγήκαν τα στημένα, έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία όπως έγινε στην Τουρκία. Σε χρόνο, ένα μήνα, δύο μήνες. Να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Επιτρέπεται τώρα να ξεκινάει πρωτάθλημα Α Εθνική, Super League και να είναι 14 ομάδες και δύο να μπαίνουν να βγαίνουν. Γάμα Εθνική, οι προπονητές έχουν ξεκινήσει προετοιμασία από τον Ιούλιο, έχουμε φτάσει στον Νοέμβριο και δεν έχουν παίξει ακόμα. Παίκτες ξεκινάνε τον Σεπτέμβριο σε άλλη ομάδα και τον Οκτώβριο είναι μεταγραφή σε άλλη ομάδα. Αυτό είναι βασικό. Και μετά ο Σάχα, αν είναι ο Σάχα ή δεν ξέρω ποιος. Εγώ δεν λέω. Λέω. Εγώ τώρα λέω το σε εσένα. Λέω ότι υπάρχει μια συνομιλία με τον μάνατζερ του. Ναι. Να ανευνήσει η δικαιοσύνη. Ή αυτό που είπε ο κύριος, κύριος πρόεδρος, ότι το χάσαμε το πρωτάθλημα με τον Ιωνικό 0-1 που δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Όχι αυτό, ναι. Από τον Ιωνικό. Από τον Ιωνικό. Πάντως είχε προηγηθεί και ένα άλλο παιχνίδι πριν τον Ιωνικό. Και είχε προηγηθεί και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που δεν έδωσε τον πέναλτι ο κ. Βασάρας. Μετά. Και μια παρένθεση επί αυτού. Επειδή τον άκουσα τον κύριο Βασάρα, ότι μου ήρθε ως μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Προτού κάνα δύο μήνες υπήρχε μια εκδήλωση στην Τρίπολη όπου ήταν ένα σεμινάριο διατησίας και ερωτήθηκε ο κ. Βασάρας για αυτό το πέναλτι και εκνευρισμένος απήντησε ότι η ΑΕΚ δεν έχασε το πρωτάθλημα από αυτό το πέναλτι και το έχασε από το μάτι του Ιωνικού. Θέλω να του πω του κύριου Βασάρα ότι, και να το πω και δημόσια, ότι δεν τον αφορά η ΑΕΚ έχασε από τον Ιωνικό ή όχι. Αυτό που μας αφορά αν ήταν σωστή ή όχι η απόφασή του. Έτσι. Και η απόφασή του δεν ήταν σωστή και τόσα χρόνια μετά έχει τόσο εγωισμό που δεν μπορεί να ζητήσει και ένα συγγνώμη. Ή να πει έστω έκανα λάθος ή δεν το είδα. Επιμένει σε αυτή την τακτική. Και ένας άνθρωπος τόσο εγωιστής δεν μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση που είναι. Διότι είναι σε μια θέση όπου κρίνει άλλους. Και όταν είσαι τόσο εγωιστής δεν μπορεί να κρίνεις άλλους. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Κωνσταντινίδη, για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Επειδή μιλήσατε για αυτή τη συνομιλία που έχει σχέση με τον Σάχα, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που είπατε ότι δεν παίζουν πλέον στην ομάδα. Ναι. Που εμπλέκονται σε αυτές τις συνομιλίες. Είναι πόσοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές? Άλλοι δύο. Άλλοι δύο.
Δηλαδή, όσο γνωρίζω εγώ. Είναι ξένοι οι Έλληνες. Ξένοι. Ξένοι. Έπαιζαν στο μάτς αυτό, στο Βόλο ΣΑΕΚ. Θυμάστε. Πρέπει να δω τις δεκάδες τώρα. Έπαιζαν. Αλλά σας είπε και κάτι. Ο Σάχα έπαιζε πάντα. Όσους γνωρίζει όμως. Ναι. Μπορεί να είναι και άλλοι. Ναι, αυτούς γνωρίζει. Αυτούς γνωρίζει. Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, ερώτηση για τον κύριο Κωνσταντινίδη για να το κλείσουμε το θέμα και να πάμε στα σημαντικά που λέει ο κύριος Χίλας. Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης, ξέρεις, υπάρχει ως φιλολογική συζήτηση, ως καφενειακού. Καλά, δεν μιλάει για φιλολογική εδώ, έτσι. Δεν μιλάει, ναι. Αλλά τώρα αυτό ακριβώς λέω, ότι δίνει μια άλλη διάσταση. Ο τερματοφύλακας της ΣΑΕΚ είχε κάποιες άσχημες βραδιές. Αυτό που λέει ο κύριος Χίνας, επειδή μιλάει και εκείνος με πάρα πολλούς φίλους και οπαδούς της ΣΑΕΚ, τι θα πει σε ανθρώπους που μετά από τεσσάρες πέρυσι και εξάρες έκλεγαν ότι ελάτε να λύσουμε το πρόβλημα της Morgan Stanley? Ναι, είναι ένα πρόβλημα και οι μετοχές της Morgan Stanley αποθηκευμένες, αλλά και το 10%. Αλλά σίγουρα είναι και πρόβλημα όταν παίχτες της ομάδας σου υπάρχει υποψία ότι σε στείλουν. Ναι, να απαντήσει ο κ. Χίλας. Στη Μεγάλη ΑΕΚ δεν είχαμε ποτέ απόντες συνείδησης σε κρίσιμες ώρες. Είχαμε πάντοτε παρόντες της αφοσίωσης. Αυτούς τους ανθρώπους τους αναζητούμε και αυτοί μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Δεν μας ενδιαφέρει ο κύριος Σάχα και ο κύριος Νασούτη ή ο κύριος Τάδε. Το λέτε τυχαία προφανώς το όνομα. Τυχαία, επειδή έχει αποχωρήσει. Ναι. Δεν σας ενδιαφέρουν αυτοί και αν διέλαθαν τις προσοχές σας. Δεν μας ενδιαφέρουν όσοι έχουν φύγει ή θα φύγουν για τα Λονδίνα τους και θα αφήσουν πάλι εμάς τους ενωσίτες να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Είναι γνωστή ιστορία και αυτά είναι τα ουσιώδη θέματα της ΑΕΚ. Πάντως πρέπει να είστε καλότυχος, κύριε Χίνα, αν το όνομα έτσι το είπατε τυχαία. Τι εννοείς, Χριστό? Γιατί είναι από τα ονόματα που έχουν ακουστεί. Ότι είχαν άσχημες βραδιές. Πάντως δεν είναι μέσα στα ονόματα που μου έστειλε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις ασφαλώς. Το ζητούμενο και η αποκάλυψη γίνεται προς αυτόν τον σκοπό. Το ζητούμενο είναι ότι όλες οι συνομιλίες πρέπει να έχουν βγει και πρέπει να βγουν όλες. Για να δούμε ακριβώς τι γίνεται, διότι αυτό το οποίο ανέφερα εγώ είναι παρονικίδα μπροστά στα άλλα τα οποία θα δούμε μπροστά μας από τις 39.000 συνομιλίες. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση όμως. Αν είχαν βγει όλες αυτές τις συνομιλίες, για τρία χρόνια δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Θα πρέπει όμως, κοιτάξτε. Είστε λοιπόν υπέρ της προστασίας του ποδοσφαίρου δια της συγκαλύψεως? Το ποδόσφαιρο. Όχι, αλλά θα ερχόταν μια καταστροφή. Το ποδόσφαιρο είναι γεγονός. Φαινόμενο. Ξέρετε κι εσείς, ξέρω κι εγώ. Θα γινόταν μια καταστροφή. Δεν θα μιλάγαμε για ποδόσφαιρο για τρία χρόνια τουλάχιστον στην Ελλάδα. Τουλάχιστον τώρα, παρόλο ότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι χαριστικές για πολλές ομάδες, πιστεύω ότι τα λαμόγια που ασχολούνται με τους τιμένους αγώνες, με το φόβο του κοριού και μόνο, για δύο-τρία χρόνια θα κάτσουν ήσυχοι. Πάντως, ξέρετε, επειδή. Ένα λεπτό, θα σας δώσω το λόγο, κύριε Κωνσταντινίδη. Ένα λεπτό. Επειδή αυτό που λέει ο κ. Γιωδόπουλος είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Και μάλιστα παρεξηγήθηκα και από τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κ. Γερουλάνο. Όταν επέμενα από τον Ιούλιο ότι δεν πρέπει να κάνουμε πρωτάθλημα φέτος. Ήταν μία ρήξη κέλευθη, μία άποψη πιθανόν και ακραία, αλλά ήταν μία άποψη. Θεωρούσα ότι αυτό το πρωτάθλημα που βλέπουμε να μην το κάνουμε ποτέ. Δεν έχασε η Βενετία Βελόνη αν δεν κάνουμε ένα χρόνο πρωτάθλημα, όταν η Θάτσερ στην Αγγλία είχε αποφασίσει να αποκλείσει τις αγγλικές ομάδες από την Ευρώπη, τη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει, για πέντε χρόνια. Δεν θα γινόταν τίποτα. Ίσα που η άποψή μου και είναι σταθερή, είναι πως το βόθρο για να τον καθαρίσεις, πρέπει πρώτα να τον κλείσεις. Άμα πας να τον καθαρίσεις ανοιχτό, θα λερωθείς κι εσύ. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια εδώ, με εκκρεμωδικής, να αρχίσουμε το πρωτάθλημα. Άρχισε όπως άρχισε. Το προχωράμε όπως το προχωράμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι με τις εκκρεμωδικίες που υπήρξαν και που έκλεισαν, όπως είδατε, άρον-άρον, όπως-όπως, τελικά μία ομάδα μέχρι στιγμής έχει τιμωρηθεί με υποβιβασμό για στημένα μάτς. Μία μοναδική, η Ηλίουπολη, καμία άλλη. Ο Βόλος και η Καβάλα τιμωρήθηκαν λόγω των προβλημάτων στη μετοχική του σύνθεση και βεβαίως καμία άλλη ομάδα δεν έχει τιμωρηθεί για στημένο παιχνίδι. Για μία ιστορία που μας απασχόλησε επί τέσσερις μήνες. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντινίδη. Το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο ακολουθεί λίγο και την πορεία της χώρας. Αν συνεχίσουμε να τα βάζουμε όλα κάτω από το χαλί, να βγάζουμε μερικά και τα άλλα να τα βγάζουμε κάτω από το χαλί, το χαλί σε λίγο θα είναι λίγο πιο πάνω από το τραπέζι. Έτσι ακριβώς έγινε και στη χώρα.
θέλετε, τα σκάνδαλα Siemens, χρηματιστήριο, όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουμε αυτά τα χρόνια, φέραν τη χώρα στην κατάσταση που είναι σήμερα. Εάν δεν το λύσουμε τώρα το θέμα του ποδοσφαίρου, τώρα που δίδεται τη μεγάλη ευκαιρία, σε 2-3 χρόνια ίσως μπορεί να πάρα πολύ αργά. Δεν θα μείνει φύλαθρο στο γήπεδο, έτσι όπως πάει. Εσείς και κανείς δεν θα πιστεύει πλέον κανέναν. Εσείς πιστεύετε όμως ότι αν αυτό που. Θα έχουμε φαινόμενα όπως το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη δεκαετία του 60, μπήκα μέσα και τα κάψαμε. Αναφέρατε εσείς στο παιχνίδι της ΑΕΚ Ολυμπιακού Βόλου. Έχετε την εντύπωση ότι αν αναφερόταν παιχνίδι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, όλων των μεγάλων ομάδων, σήμερα θα πεζόταν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Δεν θα πεζόταν. Θα είχε διαλυθεί το ποδόσφαιρο. Και μήπως είναι σωστή η επιλογή των κρατούντων? Εντάξει, ξέρουμε τι συμβαίνει, θα προσπαθήσουμε να το εξαλείψουμε αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά όχι μία λοιπόν, και έξω. Αφού έχουμε διότι ήδη βλέπουμε και τώρα, κύριε Θωμαίδη, ότι ακόμα και οι διαιτητές στις πρώτες αγωνιστικές είναι πολύ καλύτεροι από πέρυσι. Πάρα πολύ καλύτεροι. Δηλαδή, μην λιδωρούμε μονίμως τους διαιτητές, φέτος είναι πάρα πολύ καλύτεροι. Εμένα, ξέρετε τι με ενόχλησε χθες, πάρα πολύ. Το γεγονός ότι δίνει ένα ανύπαρκτο πέναλτι στο... ο κύριος Κουκουλάκης, ναι, υπέρ του ΠΑΟΚ, ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο. Μόνο και μόνο για να εξευμενήσει, χρειαζόταν ίκτο ο ΠΑΟΚ μετά το 0-3. Αυτό ξέρετε, φύγει και την περηφάνεια του οπαδού. Το ξέρετε ότι αποδοκιμάστηκε ο διαιτητής από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχετε δίκιο. Για το πέναλτι που έδωσε. Αυτό ήταν λάθος του μεγάλο, αλλά ας δούμε το Κουκουλάκι μέχρι το πέναλτι. Ήταν καλός. Οι άλλοι διαιτητές που παίζουν. Ήταν πολύ, πολύ καλός. Και οι άλλοι διαιτητές που παίζουν στα ματς φέτο είναι πολύ καλοί εν αντιθέσει με πέρυσι και πρόπερσι. Ο κ. Δαϊλάκης ήταν στην Τούμπα, έτσι δεν είναι? Είναι σωστό αυτό που λέω? Ναι, ναι. Αποδοκιμάστηκε ο διαιτητής από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ακριβώς έτσι έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτή η δημιουργική ανησυχία των ανθρώπων της ΑΕΚ. Κάλλιστα θα μπορούσε να είναι μια καλή πρόταση για λύση. Ακούω τους ανθρώπους της ΑΕΚ που και με τις σχετικές διαφωνίες μεταξύ τους, αλλά με πνεύμα δημιουργικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε. Για να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Και κύριε Θωμαϊδή, για να έρθω στην ουσία του θέματος, σε αυτό που συζητάτε, το ψάρι βρωμάει από ψηλά, από το κεφάλι. Όταν στην ΕΠΟ εκλέγονται, όπως ακριβώς εκλέγεται ο Αρχιεπίσκοπος, περίπου εκεί είναι 54-58 είναι ο ένας, αντίστροφα είναι ο άλλος. Λοιπόν, αυτό το δούνε και λαβίν για την εκλογή. Σημαίνει ότι υπάρχουν αμοιβαίες υποχρεώσεις και αιτήματα. Αυτά πληρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την ΑΕΚ. Τι ακριβώς έγινε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια και πού οδηγείται αυτή η ομάδα.